ελληνικός λαός είναι φίλος και φυσικός σύμμαχος με τα ελεύθερα έθνη. Με μία συναυλία στον Άγιο Νικόλαο γιόρτασε τα 60 χρόνια της μουσικής του δημιουργίας ο Χρήστος Λεοντής. Ο σπουδαίος συνθέτης πραγματοποίησε μια επετειακή βραδιά το περασμένο Σάββατο στο λιμανάκι της Μιλάτου. Χαίρομαι πάλι γιατί, για διπλό λόγο και για προσωπικό αν θέλετε λόγο, γιατί γιορτάζω τα 60 χρόνια φέτος της μουσικής μου δραστηριότητας, 60 χρόνια δημιουργικά, 60 χρόνια πορείας στη μουσική, στο θέατρο. Η χοροδία είναι ό,τι καλύτερο ομαδικό. Ο σημαντικός συνθέτης στη μακρά δημιουργική του διαδρομή συνεργάστηκε με σπουδαίους τραγουδιστές, ενώ μελοποίησε μεγάλους ποιητές και λογοτέχνες. Μια μοναδική συναυλία που αναδεικνύει και βοηθάει στο κομμάτι του πολιτισμού στον τόπο μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο Δήμος Αγίου Νικολάου τιμάει με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη όπως είναι ο Χρήστος Λεοντής και την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και τα 60 χρόνια αδιάλυτης παρουσίας. Τα τραγούδια του Χρήστου Λεοντή ερμήνευσαν η Μίλτος Πασχαλίδης, η Ιωάννα Φόρτη και Κώστας Τριανταφυλλίδης, ενώ συμμετείχε και η Δημοτική Χοροδία Αγίου Νικολάου. Είναι ευτυχή συγκυρία το ότι συνέπεσαν αυτές οι δύο επέτη και δέχθηκε ο μεγάλος καλλιτέχνης να είναι εδώ μαζί μας και να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο με εξαιρετικά του έργα, τα οποία είναι έργα τα οποία τραγουδούν τον πόνο και την αγωνία του κόσμου για την ελευθερία και την ποιότητα ζωής. Τη συναυλία διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τα γεγονότα του σπηλαίου της Μιλάτου. Εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και έχουν σκοπό να αναδείξουν το ιστορικό γεγονός και να τιμήσουν τα θύματα της σφαγής. Είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο μας η παρουσία σήμερα εδώ του σημαντικού Έλληνα συνθέτη Χρήστου Λεοντή. Το πρώτο μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στα γεγονότα του σπηλαίου και παρουσιάστηκε το έργο κατά τα ελευθερίας, ενώ στο δεύτερο μέρος ακούστηκαν τραγούδια σταθμή του συνθέτη.